Λοιπόν, πάμε στην Εύβοια. Πάμε στους καθενούς. Ο Δημήτρης Νικολακόπουλος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή για να μας μιλήσει για την τοπική ΑΕΚ, την Αθλητική Ένωση Καθενών, που φέτος, μετά από αρκετά χρόνια, μετά από το 2013, επανέρχεται στο πρωτάθλημα, αγωνιζόμενη στην τρίτη κατηγορία του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύβοιας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Νίκο, κύριε Αγγελίδη. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί πέρα, έχουμε καλά νέα. Η καθενή, λοιπόν, ένα μικρό ορεινό χωριό. Δραστηριοποίηση, βέβαια. Έτσι, έχουμε παραδεστεί. Για πάμε. Κεντρική Εύβοια, πρόποδες Δήμου Δελφίων. Mm-hmm. Ένα πολύ γραφικό χωριό, 300-400, 500 κατοίκους το καλοκαίρι. Ναι. Μετά από 6 χρόνια, βέβαια, η ομάδα προϋπήρχε, έτσι, χρόνια από το 1977. Ναι. Η ΑΕ Καθενών, πρώην Διαγόρας Καθενή, για τους πολύ 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 παλιούς. Ωραία. Αποφασίσανε παλιοί παίκτες, νέα παιδιά, νέος προπονητής, να ξαναφτιάξουμε την ομάδα μας. Ενδυπή οφθαλμού τον Αύγουστο, μέσα Αυγούστου, βοήθησε πάρα πάρα πολύ ο κόσμος, τοπικός, η ένωσή μας, ο Δήμος. Τι ήταν αυτή η σπίθα, θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Νικολακόπουλε. Δηλαδή, μετά από 6-7 χρόνια, καμιά φορά, ξέρετε, κάποια πράγματα ξεχνιούνται. Το θεωρείς δεδομένο ναι, ότι... πολλά πράγματα έχουν παγώσει. Κοιτάξτε, υπήρχαμε και υπήρχαν βέβαια πάρα πολλοί κόσμος που ενδιαφερόταν για την ομάδα, το χωριό. Mm-hmm. Τα χωριά, όπως ξέρετε, τα παιδιά τα δικά τους παιδιά μεγαλώνουν, φεύγουν φοιτητές, δουλειές. Οι δυσκολίες της περιφέρειας. Κάνει κύκλο όλη αυτή η ζωή. Ήρθε. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα 2007 με 2012-2013 που σταμάτησε η ομάδα. Mm-hmm. Είχαμε μια πάρα πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Το 11-12 από ό,τι διαβάζω εδώ στα στοιχεία. Πήγαμε τρομερά. Ναι, ναι. Κατετάκι τρίτη στο πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας. Ναι, είχαμε πάει πολύ καλά στο κύπελλο. Είχαμε αποκλείσει ομάδες Α κατηγορίας Εύβοιας. Φούρλης προπονητής, πολύ δυνατός, πολύ καλός. Παράγοντες που βοηθούσαν, εντάξει. Έγινε το εξής. Μεγαλώσανε κάποια παιδιά ντόπια εκεί στο χωριό. Υπήρχε μια ομάδα που τη βοηθούσε πολύ ο εκπολιτιστικός σύλλογος, mm-hmm, με τον προπονητή, τον κύριο Ζόγα, τον Γιώργο. Ναι. Ήταν 12-13 χρονών. Ήρθαν αυτά τα παιδιά λοιπόν 14-15-16. Έχουμε αυτή τη στιγμή 20 παιδιά από την ευρύτερη περιοχή, βέβαια, έτσι. 6-7 δικά μας. Και από τα διπλανά χωριά, τον Πάντουλα, τη Λούτσα, την Αφιθέα, τον Μπούρνο. Και όλα αυτά τα 20 παιδάκια, σας λέω, είναι τρίτης γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Μπράβο. Οπότε έχουν και όρεξη, έτσι. Ήρθανε λοιπόν, έπεσε η ιδέα. Υπάρχουν και 2-3 έτσι πάντοτε άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Ήρθανε και μεγάλη υποστήριξη από τα παιδιά που παίζανε στην πρώτη-δεύτερη κατηγορία βίας, μεγαλύτερα παιδιά, το Θανάση τον Τζόκο και άλλα παιδιά, οι οποίοι δώσανε το στίγμα, γυρίζουμε στην ομάδα, βοηθάμε και όλοι μαζί, βέβαια, με πολλούς άλλους ανθρώπους, ξαναστήσαμε την ομάδα γρήγορα τον Αύγουστο. Ωραία. Η τοπική κοινωνία τώρα, πού στέκεται σε όλο αυτό, οι κάτοικοι της περιοχής? Δίπλα, τρομερά. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ δυνατά. Βοηθήσαν οι πάντες. Όποιος από το. Όλα γίνανε τόσο γρήγορα. Φανταστείτε, 16 Αυγούστου στήσαμε ένα συμβούλιο και η Ένωση, με τη βοήθεια της βέβαια της Ευθυνδίας, ο Δήμαρχος, ο κ. Τσαφάς, μας βοήθησε πάρα πολύ με το γήπεδο, μας διέθεσε. Ωραία. Ένα διπλάνο γήπεδο στον Πάντουλα, γιατί το δικό μας είναι μια παλιά ιστορία. Ναι. Και στήσαμε όλοι αυτοί, μοιραστήκαν αρμοδιότητες με τον Μπασινά τον Γρηγόρη, ένα καινούργια παιδιά όλα του συμβουλίου. Ο Γρηγόρης ο Μπασινάς, ο Καραντάκης Βασίλης, ο Καναστέλος ο Αργύρης, ένας από τους παλιούς παράγοντες εκεί. Και έτσι μοιραστήκαν οι αρμοδιότητες και φτιάχτηκε η ομάδα. Βοήθησαν πολύ κόσμος με φάνελες, μπλουζές, τα πάντα. Δηλαδή, αυτό που αντιλαμβάνομαι με αυτά που μας λέτε είναι ότι υπάρχει μια τοπική κοινωνία η οποία ουσιαστικά διοργανώθηκε δίπλα, μάλλον οργανώθηκε δίπλα στην ομάδα για να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα, ναι, και σε αθλητικό επίπεδο η δράση της περιοχής, έτσι. Βέβαια, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μαζέψει παιδιά και μπράβο και στους γονείς που τα φέρουν τα παιδιά τους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όλα ξεκινήσαν από το μηδέν οικονομικά. Ναι. Έτσι. Όλοι δεν έχει καμία σχέση. Και τώρα, μέσα και στο διπλανό χωριό, δεν είναι και εύκολο τώρα να πεις ότι κάθε απόγευμα θα κάνω μια απόσταση. Και να πείσεις, μαζεύονται καθημερινά τώρα απογεύματα στις προπονήσεις 20 παιδιά. Μπράβο σας. Μπράβο. Ξεκινήσαμε πολύ ωραία, δυνατά. Παράδειγμα.
Φέραμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, βραβεύσαμε έναν, έτσι κάνουμε κάποιες βραβεύσεις παλιών παραγόντων και θα το συνεχίσουμε να το κάνουμε στα εντός έδρα μας παιχνίδια. Ναι. Και πριν δύο εβδομάδες φέραμε και το δικό μας, τον IG. Τον Νεστορίδη, έτσι. Τον Νεστορίδη. Ήτανε κοσμοκλημμύρα, πραγματικά. Φαντάζομαι, για ένα χωριό, ο είναι για όλα τα χωριά γύρω-γύρω. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία και θα το συνεχίσουμε να το κάνουμε με ανθρώπους που έχουν βοηθήσει και την ομάδα του χωριού μας και γενικά. Προτάσεις δεχόμαστε. Ωραία, τώρα που και είπατε. Εσείς κάποια φορά όταν βρεθείτε στα μέρη μας, ευπρόσδεκτα. Οπωσδήποτε, δεν την κλειτώνετε. Να γνωρίσετε και την περιοχή μας. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι η ομάδα την πρώτη αγωνιστική αγωνίστηκε εκτός έδρας. Εκτός έδρας, ναι. Κέρδισε 6-1. Στον Έραπο, ναι. 1-6 στον Έραπο. Ωραία. Δεύτερη αγωνιστική εντός έδρας. Δεύτερη αγωνιστική. Παίξαμε με ένα γειτονικό χωριό, τον Πισώνα. Ένα πολύ δυνατό χωριό. Έχει βλέψει για την άνοδό του. Εμείς βέβαια στυνόμαστε τώρα. Πήγαμε πολύ καλά. Χάσαμε 3-0. Δεν έχει σημασία. Ωραία. Είναι την ημέρα που είχαμε τη γιορτή γι' αυτό. Πάντα έτσι πάει. Και προχτές κερδίσαμε 2-0 ένα άλλο χωριό εντός έδρας. Τη Θύελακο του Δεσποτίου, έτσι. Ναι. Έχουμε παιδιά η οποία είναι. Τρίτη γυμνασίου είναι πέντε παιδιά της εντεκάδος μας. Φαντάζομαι. Τρίτη γυμνασίου. Και υποστηρίζονται βέβαια και από άλλες 4-5 που είναι έμπειροι παίχτες. Γιατί δεν γίνεται και διαφορετικά. Ωραία. Λοιπόν, είπατε νωρίτερα για την ΑΕΚ. Καλά, το τι γίνεται εκεί στην ΕΒΕ είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά, είναι μεγάλη. Έχουμε... Το γήπεδο που παίζετε, επίσης υπήρχε παλιά μια ομάδα και μάλιστα με δικέφαλο αητό και αυτή επίσης και κυτρινόμαυρα και μάλιστα στις εξέδρες, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι καθίσματα από το παλαιό γήπεδο της ΑΕΚ από τον Νίκος Γκούμας. Βεβαίως, τα οποία τα έχουμε διατηρήσει, τα έχουμε φρεσκάρει. Είναι ΑΕΠ άλλιουρα, βέβαια. Για το Νίκο μας χωριό, ΑΕΚΔΙΔΕΣ και οι ίδιοι. Μάλιστα. Αλλά όλοι αυτοί έχουν σταματήσει και είναι καλό που δημιουργήθηκε ξανά αυτή η ομάδα και έτσι έχει φέρει όλο το χωριό γύρω-γύρω. Μακάρι να διατηρηθεί, θα διατηρηθεί φαντάζομαι, γιατί έχει πάρει μεγάλο κέφι από τα νέα παιδιά που έχουν αναλάβει. Mm-hmm. Τώρα να μην αναφέρω κόσμος, έχει βοηθήσει πολλοί κόσμος. Όλο το χωριό, ας το πούμε έτσι. Όλη η τοπική κοινωνία. Και το μεγάλο μας βέβαια, γιατί αν δεν το πω θα σκάσω, είναι το δικό μας γήπεδο, το μεγάλο μας μαράζι όλα τα τι χρόνια. Τι γίνεται, κάτι είπατε νωρίτερα με το γηπεδικό, είναι μια ιστορία. Το 1971 είναι ένα ρηγμένο γήπεδο, αλλά μην κάνουμε τώρα. Είναι το περιβόητο εθνικό στάδιο καθενών κάποτε, προϋπολογισμού Αθηνών. Το 1971 ήταν να φτιαχτεί ένα πολύ ωραίο στάδιο. Ναι. Παράλληλα με τις εγκαταστάσεις της στενής απάνω, τους κοιτώνες, τους ξενώνες μάλλον. Και δεν έγινε. Και μέσα σε όλα, τέλος πάντων, έχουμε φτάσει στο 2019 και ακόμα είμαστε στο ξερό. Ναι. Ένα χωριό που έχει ακριβώς δίπλα στο γήπεδο γυμνάσιο. Ακριβώς. Δηλαδή, τι χρειάζεται εκεί για να ενεργοποιηθεί και να γίνει το γήπεδο, χρειάζεται να μπει χλωοτάπητας ή εξέδρες. Όχι εξέδρες. Ένα χλωοτάπητας, είτε πλαστικό, είτε φυσικό. Το υπόλοιπο κομμάτι δηλαδή είναι έτοιμο, έτσι. Υπάρχει γήπεδο κανονικότητα. Κανονικό. Χρόνια. Βέβαια, ξέρω. Μάλιστα. Από διαστάσεων μεγάλων. Τι κόστος έχει για να γίνει αυτό, δηλαδή, για να μπει ο πλαστικός χορτοτάπητας. Τώρα το κόστος δεν το γνωρίζω, από ό,τι ξέρουμε όλοι. Θες ένα αρκετά κόστος, πρέπει να βοηθήσει ο Δήμος, η περιφέρεια ίσως. Έχουν φτιαχτεί στην ευρύτερη περιοχή όλα τα γήπεδα όλων των χωριών. Ναι. Το δικό μας δεν ξέρω για κάποιους λόγους που είμαστε πολύ κεντρικό χωριό, έτσι, σταυροδρόμοι. Δεν είμαστε ναι. Φαντάζομαι ότι ο καινούργιος δήμαρχος, ο οποίος είναι μέσα στα πράγματα, ο κ. Τσαφάς. Ναι. Και η περιφέρεια αν βοηθήσει και άνθρωποι που είναι γύρω από το χωριό μπορούμε να το φτιάξουμε γιατί θα μας ζήσει πολύ κόσμο. Είναι ωραία. Κόσμο που δεν θα φεύγει φυσικά, μετά από εκεί. Φυσικά. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο έχουμε αγωνιστικές δραστηριότητες. Έχουμε αγωνιστική, παίζουμε εκτός έδρας στο γήπεδο του Βατόντα. Ναι. Πρωί, Κυριακή πρωί, 11 η ώρα. Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας εκεί, φίλους, γνωστούς, μπαμπάδες. Με ποιον αντίπαλο παίζουμε. Με την Αρτάκη. Είναι... Όχι την κανονική ομάδα της Αρτάκης, Ακαδημία Αρτάκης, νομίζω. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Ευχόμαστε κάθε πάμε επιτυχία. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εδώ είμαστε να μαθαίνουμε τα νέα σας, γιατί για μας ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι το α και το μ, φυσικά. Βεβαίως. Ιδιαίτερα όταν βλέπεις όλα αυτά που βλέπεις καθημερινά στις τηλεοράσεις να γίνονται σε επίπεδο επαγγελματικού αθλητισμού, όταν πηγαίνεις στο γήπεδο και φεύγεις απογοητευμένος γιατί νιώθεις ότι σε κλέψανε για ακόμη μια φορά, έτσι, όταν βλέπεις να κονταροχτυπιούνται ο ένας με τον άλλον σε μια κοινωνία που περνάει όντως πάρα πολύ δύσκολες εποχές,
Είναι μια διαφυγή ο ερασιτεχνικός αθλητισμός στο επίπεδο ακριβώς που μας περιγράψατε εσείς. Δηλαδή, μια τοπική κοινωνία η οποία οργανώθηκε γύρω από μια ομάδα. Υπάρχει αυτό το καλό κλίμα, υπάρχει θέληση, συζητάτε για το γήπεδο, μιλάτε για παιδιά που έρχονται από τα γύρω χωριά. Είναι κάτι υγιές αυτό και είναι πολύ σημαντικό να βγάζει υγεία ο αθλητισμός. Ακριβώς, ακριβώς. Να είστε καλά. Μια ζωντάνια σε όλο το χωριό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και σας περιμένουμε απάνω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Νικολακόπουλος από την Αθλητική Ένωση Καθενών, που έχει βέβαια σήμα της στον δικέφαλο αετό και χρώματα το κίτρινο και το μαύρο.